Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα θα δείξουμε πώς φτιάχνουμε κυπευτικά από το μηδέν. Δηλαδή πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον χώρο που έχουμε εδώ για να φυτέψουμε ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκύθια, αγκούρια και όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι δεν γνωρίζετε πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς ξεκινάμε από το μηδέν, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και εγώ θέλω να σας δείξω από τη δική μου εμπειρία, αυτά που έχω κάνει εγώ ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια, να σας το δείξω στην πράξη, δηλαδή πώς ξεκινάμε όλη αυτή τη διαδικασία. Το πρώτο και το κυριότερο που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι ο χώρος μας πρέπει να είναι ηλιόλουστος, δηλαδή ο χώρος μας να έχει αρκετό ήλιο για αρκετές ώρες την ημέρα. Αυτό είναι το βασικό για να κάνουμε κήπο. Εμείς είμαστε, αυτός ο κήπος που βλέπετε είναι εντός κατοικημένης περιοχής και εμείς θα τον εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Δηλαδή όλο αυτό που βλέπετε εδώ θα το φυτέψουμε. Τώρα τι θα φυτέψουμε? Το πρώτο που φυτεύουμε είναι αγκούρια, ντομάτες, αγκούρια, μελιτζάνες, κολοκυθιές. Έχω δικό μου σπόρο από κολοκυθιές που φυτεύουμε, τις μακριές που κάνουν τα μεγάλα τα κολοκύθια. Αυτές είναι οι καλύτερες πιστεύω. Και το πρώτο βήμα που θέλω να σας δείξω σήμερα είναι πώς ξεκινάμε τη διαδικασία. Το πρώτο και το βασικότερο είναι να ξεριζώσουμε όλα αυτά τα χορτάρια που βλέπουμε. Όλη αυτή η πρασινάδα που βλέπουμε μας τρώει τα θρεπτικά συστατικά από το έδαφος. Και αυτό είναι το βασικό που πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε. Δηλαδή να ξεριζώσουμε όλα τα χορτάρια αυτά, τα πράσινα, τα οποία είναι λέμαργα και μας τρώνε τα θρεπτικά συστατικά από το έδαφος. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Το δεύτερο βήμα είναι να ρίξουμε κοπριά στο χώμα μας και λίπασμα αν θέλουμε, λίγο λίπασμα, και μετά να το οργώσουμε έτσι ώστε η κοπριά όλη αυτή να γίνει ένα με το χώμα, δηλαδή να απορροφηθούν όλα τα θρεπτικά συστατικά. Οι απεικοδομητές μέσα στο έδαφος θα απορροφήσουν από την κοπριά τα θρεπτικά συστατικά. Το που μπορούμε να βρούμε κοπριά, σε μια στάνη από κάποιον κτηνοτρόφο, ακόμα και στη λαϊκή έχω δει να πουλάνε τσουβάλια με τέτοιο χώμα τέλος πάντων, αλλά το καλύτερο είναι να βρούμε ένα κτηνοτρόφο και να πάρουμε χωνεμένη κοπριά, όχι ατόφια. Η ατόφια κοπριά, δηλαδή αυτή που δεν έχει χωνευτεί, αυτή που είναι φρέσκια, μπορεί να μας κάψει τα φυτά. Εμείς θέλουμε φρέσκια κοπριά. Τέλος πάντων, αυτά θα σας τα δείξω με κάθε λεπτομέρεια. Το πρώτο και το βασικότερο, όπως είπαμε, είναι να καθαρίσουμε όλα αυτά τα χόρτα. Όλα αυτά τα χόρτα που βλέπουμε. Πάμε να το κάνουμε. Δείτε το. Τα γάντια που χρησιμοποιώ είναι μελισσοκομικά για να έχουν μεγάλη αντοχή, τσουκνίδες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως τσιμπάνε στα χέρια. Οπότε ένα καλό γάντι είναι απαραίτητο. Συνεχίζουμε. Ο λόγος που κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά, δηλαδή τα ξεριζώνουμε λίγα-λίγα με τις ρίζες τους, όλα αυτά τα χόρτα, είναι για να εμποδίσουμε αυτές τις ρίζες να υπάρχουν στο χωράφι μας και να συνεχίσουν να απορροφούν θρεπτικά συστατικά. Άμα τα σκαλίσουμε με το τσαπί, όλες οι ρίζες θα μείνουν μέσα στο χώμα. Αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε εμείς, γιατί εμείς θέλουμε να μείνουν όσο γίνεται περισσότερα θρεπτικά συστατικά, ούτως ώστε να φτιάξουμε τον κήπο μας. Οπότε τα ξεριζώνουμε από τις ρίζες όλα τα χορτάρια και δεν το σκάβουμε απλώς με το τσαπί, για να αφήσουμε όλες αυτές τις ρίζες να υπάρχουν μέσα στο χωράφι μας. Εμείς λοιπόν τα ξεριζώσαμε και εφόσον τώρα έχουμε καθαρίσει το πεδίο σε πολύ μεγάλο βαθμό, τώρα θα το περάσουμε με το τσαπί. Πάμε να το δούμε. Το τσαπί είναι το πιο βολικό για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι μικρό, ελαφρύ, έχει αυτή τη λαβή μπροστά για να σκάβουμε. Είναι το ιδανικό για να σκαλίζουμε τα χορτάρια. Έχουμε σχεδόν τελειώσει το καθάρισμα του κήπου μας από τα χορτάρια. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, όπως σας είπα, να καθαρίσουμε τα χορτάρια από τον κήπο έτσι ώστε να είναι πεντακάθαρος. Τώρα, το ερώτημα που γεννάται είναι
Πότε είναι η καταλληλότερη εποχή για να φυτέψουμε τα πρώτα κυπευτικά μας? Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι από το Μάρτιο είναι αρκετά νωρίς για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Άμα παρατηρήσουμε στους γεωπόνους στα καταστήματα, θα δούμε ότι είναι γεμάτα με φυτόρια, ντομάτες, πιπεριές, έχουν τα πάντα. Αυτές οι ντομάτες και οι πιπεριές που βλέπουμε και αγοράζει ο κόσμος δεν είναι για εμάς τους ερασιτέχνες που έχουμε ένα απλό κήπο σαν αυτόν. Είναι για θερμοκήπια. Δηλαδή στην πραγματικότητα εμείς πρέπει να περιμένουμε ακόμα περισσότερο για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Δηλαδή να φυτέψουμε τότε που έχει ανεβεί η θερμοκρασία, έχει ζεσταθεί το έδαφος. Ξέρετε, τα φυτά δεν πάνε με τη θερμοκρασία που νιώθουμε εξωτερικά, αλλά με τη θερμοκρασία που έχει το έδαφος μέσα. Αυτή τη θερμοκρασία νιώθουν τα φυτά. Οπότε και αυτήν πρέπει να μετρήσουμε εμείς. Ποια είναι η καταλληλότερη εποχή για να κάνουμε το φυτώριό μας, να φυτέψουμε δηλαδή τα πρώτα μας κυπευτικά? Εγώ πιστεύω ότι η καλύτερη εποχή είναι μετά τα μέσα Απριλίου. Δηλαδή ακόμα και το Μάιο είναι η καταλληλότερη εποχή, ακόμα και για ντομάτες, πιπεριές, προλαβαίνουν όλα να γίνονται, να ξέρετε, δεν έχουν θέμα. Αυτά τα κυπευτικά που έχουμε, τα καλοκαιρινά δηλαδή, θέλουν ζέστη, θέλουν ζεστή θερμοκρασία. Θέλουν πάνω από 20 βαθμούς. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, για να σας εξηγήσω, αυτό το έδαφος που βλέπουμε είναι υγρό. Κοιτάξτε. Δείτε. Αυτό το έδαφος είναι υγρό και δεν έχει βρέξει για 2 μέρες. Εφόσον είναι τόσο υγρό το έδαφος μας, δεν μπορούμε να φυτέψουμε τα διακυπευτικά. Γιατί το χώμα δεν έχει καλή αποστράγγιση ακόμα. Το χώμα πρέπει να είναι στεγνό για να φυτέψουμε. Δηλαδή να ξεραίνεται συσσαγωγικά γρήγορα. Δηλαδή να μην δημιουργούνται τέτοιοι τεράστιοι εισβόλοι αφού έχει να βρέξει αρκετές ημέρες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, για να μην σας λέω πολλά, η καλύτερη εποχή είναι μετά τα μέσα Απριλίου. Εμείς όλη την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή το Μάρτιο, το χειμώνα και όλη την αρκετούς μήνες πριν δηλαδή, κάνουμε την προετοιμασία του εδάφους. Και το δεύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να φυτέψουμε σπόρους. Δηλαδή αυτά τα φυτά που θέλουμε να φυτέψουμε εμείς οι ίδιοι και να μην τα αγοράσουμε έτοιμα, πρέπει να τα φυτέψουμε εμείς σποράκι-σποράκι στα γλαστράκια μας. Τις ντομάτες μπορούμε να βάλουμε μια γλάστρα, να ρίξουμε το σπόρο. Το καλύτερο χώμα για αυτή τη δουλειά, να ξέρετε, είναι το φυτόχωμα που δίνουν οι γεωπόνοι. Αυτό είναι super super θρεπτικό το έδαφος για να βάλουμε στα γλαστράκια μας και να φυτέψουμε τους σπόρους μας. Τώρα τους σπόρους που μπορούμε να τους αγοράσουμε, μπορούμε να διαλέξουμε ό,τι ποικιλία θέλουμε στα μαγαζιά με τους γεωπόνους. Έχουν πιπεριές, ντομάτες, ό,τι θέλετε και ποικιλίες συγκεκριμένες. Οπότε μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά για να γλιτώσουμε έξοδα. Να ξέρετε ότι το φυτόριό μας το φτιάχνουμε σίγουρα 1 μήνα πριν φυτέψουμε. Δεν μπορούμε να φυτέψουμε, να περιμένουμε να φυτέψουμε και να τα φυτέψουμε τα σποράκια μας εκείνη τη στιγμή. Θα κάνουν 1 μήνα να είναι έτοιμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι απαραίτητο αυτό για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Τώρα, η προηγούμενη εργασία που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ωραίο κήπο και να έχουμε παραγωγή το καλοκαίρι είναι να μαζέψουμε πολύ κοπριά. Για παράδειγμα, αυτός ο χώρος που βλέπουμε εδώ χρειάζεται σίγουρα 30 τσουβάλια με κοπριά. Θα πάρουμε 30 τσουβάλια με κοπριά, θα τα ρίξουμε σε όλο το χωράφι, μετά θα το οργώσουμε και αυτή η κοπριά θα γίνει ένα με το έδαφος. Στη συνέχεια, όταν θα φυτεύουμε με τη σειρά μας τα κυπευτικά, θα κάνουμε μία γούρνα σαν αυτήν, θα ρίχνουμε κοπριά μέσα, πιο βαθιά εννοείται γούρνα, όχι τόση. Αφού το έχουμε σκάψει το έδαφος, ρίχνουμε την κοπριά μας μέσα, φυτεύουμε το φυτάκι μας γύρω γύρω, το πιέζουμε και ρίχνουμε και λίγο λίπασμα έτσι για την οστιμιά που λέμε. Γιατί είναι μερικά θρεπτικά συστατικά που λείπονται και από την κοπριά και από το χώμα μας. Αυτή είναι η διαδικασία με λίγα λόγια, τα πρώτα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Επίσης να σας δείξω κάτι άλλο. Αυτό εδώ το φτιάρι που βλέπουμε είναι το ιδανικότερο για να σκάψουμε όλο μας το χώρο. Δείτε. Δείτε πόσο ωραία σκάβει. Βλέπετε τι ωραία του σκάβει το έδαφος. Είναι το ιδανικό εργαλείο για να σκάψουμε γρήγορα και αποδοτικά το κήπο μας. Επίσης, κάτι που θέλω να σας πω. Τα σκουλίκια που βλέπουμε εδώ,
όπως βλέπουμε το έδαφος έχει μέσα σκουλίκια. Αυτά τα σκουλίκια που βλέπουμε, αν είναι πολλά, είναι σημάδι ότι το έδαφος είναι πολύ θρεπτικό. Είναι πολύ καλό σημάδι να έχουμε σκουλίκια μέσα στο έδαφος. Να ξέρετε ότι το λίπασμα που ρίχνουμε, αν ρίξουμε, ειδικά αν ρίξουμε μεγάλες ποσότητες, μπορούμε να καταστρέψουμε αυτή την βιοποικιλότητα εισαγωγικά που έχει μέσα το έδαφος και να καταστρέψουμε ουσιαστικά αρκετά θρεπτικά συστατικά. Επίσης, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι το λίπασμα που μπορούμε να ρίξουμε σε ένα τέτοιο χώρο δεν μπορεί να υπερβεί το 1 κιλό. Δεν ρίχνουμε υπερβολές. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπερβολές. Ρίχνουμε όσο λιγότερο γίνεται για να έχει μεγάλη απόδοση και να μην υπεραναπτυχθούν τα φυτά μας κάνοντας άνοστους καρπούς. Εμείς θέλουμε νόστιμους καρπούς με κοπριά και με λίγο λίπασμα, όχι υπερβολές. Αυτά ήθελα να σας πω, παιδιά. Ελπίζω να σας βοήθησα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, αφήστε όλες σας τις απορίες κάτω στα σχόλια και εμείς θα τα πούμε αμέσως στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας, παιδιά!